θα πάμε στο Ρέθυμνο, εορταστικό το κλίμα στην περιοχή, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδόσηφο. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Να τον ευχαριστήσω πολύ και να τον καλησπερίσω. Καιρικές συνθήκες, να ξεκινήσουμε έτσι. Βρέχει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε λίγο δύσκολες. Η βροχόπτωση είναι ακραία. Παρά τα αυτά, όμως, μπορούμε να σα πούμε τα χρόνια πολλά από το Ρέθυμνο, την πόλη των Δημοκρατών. Δύσκολε καιρικές συνθήκες, αλλά ποτέ δεν μας χαλάτε χατήρι, αλήθεια είναι, και πάντα πρόθυμος να μας μεταφέρετε το κλίμα εκεί στην καρδιά του Ρεθύμνου. Εορταστικό. Η αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, έτσι είναι. Εορταστικό και στολισμένο, με καλή διάθεση παρά τα μέτρα. Παρά τα αυτά, δυστυχώς τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς ή ευτυχώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι συνθήκες λόγω του χρόνου είναι λίγο δύσκολες. Προσπαθούμε με κάθε επιφύλαξη να προστατέψουμε την δημόσια υγεία. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι τουλάχιστον στον εμπορικό κόσμο οι συνθήκες είναι λίγο καλύτερες από ό,τι άλλες στιγμές. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι έστω και τις τελευταίες μέρες του χρόνου ειδικά οι κεντρικές οδοί, οι εμπορικοί δρόμοι είναι καλύτερες από ό,τι άλλες χρονιές. Υπήρξαν εκδηλώσεις και φέτος, βέβαια, χριστουγεννιάτικες, πρωτοχρονιάτικες. Συμμετείχε ο κόσμος. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το Ρέθυμνο, βέβαια, δείχνει τα όμορφα αντανακλαστικά πολιτισμού που έχει. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι ειδικά στις εκδηλώσεις που έγιναν έστω τις τελευταίες μέρες στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου από το Δήμο Ρεθύμνου και τον Αντιπερικό Σύλλογο, οι εκδηλώσεις έδωσαν έναν καλύτερο βήμα για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια καλύτερη συνθήκη από ό,τι άλλες χρονιές και ευελπιστούμε του χρόνου, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι μέρες είναι καλύτερες από ό,τι είναι φέτος. Και οι ενεργοί πολίτες πάντως, ο σύλλογός σας παραμένει ενεργός, δραστήριος. Έχει πάει λίγο πίσω ο προγραμματισμός για το 2022 με φόντο τα μέτρα, αλλάζει κάπου, τροποποιείται. Απολύτως. Απολύτως, λοιπόν, λόγω των υγειονομικών συνθήκων, ναι. Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σύμπολης έχει διασκευάσει εν ολίγης τις δραστηριότητές του. Ευελπιστούμε το 2022 να έχουμε καλύτερες συνθήκες και υγειονομικές και κοινωνικές. Εδώ είμαστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να τις δείξουμε περαιτέρω και μέσω του καναλιού σας, αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Βέβαια. Είμαστε εδώ πέρα και ευχόμαστε και μέσω του Crete TV να έχουμε μια καλύτερη χρονιά και νομίζω ότι εκεί όλοι μας είμαστε πιο αισιόδοξοι για αυτό το σκοπό. Να είστε καλά, με προσοχή βέβαια, και εκεί οι δρόμοι είναι λίγο περίεργοι, λίγο δύσκολοι, χρειάζεται προσοχή στους οδηγούς, βρέχει, καταιγίδες, να είστε καλά, με το καλό να μπει το 2022. Καλή χρονιά, κύριε Παναγιωτόπουλε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένας άνθρωπος εκεί, ένας δραστήριος εθελοντής, ο οποίος μας έχει μεταφέρει πάρα πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια την ξεχωριστή εικόνα ενός ξεχωριστού τόπου, όπως είναι το Ρέθυμνο.